Η πραγματικότητα, κύριε Σαράντη, είναι ότι χρειάζεται να καταπολεμούμε κάθε μορφή παραβατικότητας από την ακραία, επιθετική, δολοφονική έως και την πιο ήπια, και πιστεύω ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει σε αυτό το θέμα, στις επιτυχίες που ήδη έχουν, να προσθέσουν και άλλες, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά τους, και να βγάλουμε το θέμα από μια μικροκομματική, μικροπολιτική ατζέντα. Να πω ένα παράδειγμα. Χθες ασκήθηκε δίωξη και συνελήφθη ένα μέλος του Ρουβίκονα, διότι μέσω μιας ανάρτησης στο Facebook απείλησε ένα κανάλι, το Sky. Υπάρχουν καθημερινά χιλιάδες αναρτήσεις στο Facebook και στην προσωπική μου σελίδα που απειλούν με κρεμάλες, δολοφονίες κτλ. Ναι, αλλά έφτασαν στην πόρτα της Βουλής, έφτασαν στην πύλη του Δημόσιας Τάξης. Άλλο σας λέω, πέρασαν την πύλη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Περιμένω από τη δικαιοσύνη να ενεργεί σε αυτά τα θέματα χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά, με την ίδια ευσυνειδησία και ταχύτητα σε εφαρμογή του νόμου.